Την Ελλάδα και την Κρήτη την έχουν στην καρδιά τους. Ο λόγος για παιδιά Ελλήνων στη Νέα Ζηλανδία, τα οποία βρίσκονται στην Κρήτη, γνωρίζοντας πτυχές της ιστορίας και του πολιτισμού, αλλά και τους ιστορικούς δεσμούς που ενώνουν το νησί μας με τη Νέα Ζηλανδία. Είμαστε μια ομάδα από Έλληνες της Νέας Ζηλανδίας, νέα παιδιά. Είναι η ελληνική ορθόδοξη νεολαία του Έλλινγκτον, που αποφασίσαμε ένα χρόνο πριν και με την υποστήριξη πάρα πολλών από το γραφείο του κυρίου Πρωθυπουργού, το Υπουργείο Εξωτερικών, την περιφέρεια Κρήτης, τους δήμους της Κρήτης, να έλθουμε και να γνωρίσουμε τον τόπο των προγόνων μας, των γονέων μας, των παππούδων μας. Το γκρουπ των νέων ανήκει στην τρίτη γενιά Ελλήνων στη Νέα Ζηλανδία, με την νεολαία να επισκέπτεται αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικά και θρησκευτικά μνημεία, αλλά και όμορφα τοπία του νησιού μας, παίρνοντας μια δυνατή γεύση πολιτισμού. Υποδεχόμαστε τα παιδιά μας που είναι στη Νέα Ζηλανδία. Είναι, για μας είναι τα δικά μας παιδιά. Είναι αίμα από το αίμα μας, είναι Ελληνόπουλα. Ας είναι και δεύτερης και τρίτης και τέταρτης γενιάς, το αίμα νερό δεν γίνεται. Και γι' αυτό με πολύ χαρά καλωσορίζομαι όλα τα παιδιά μαζί με τον σεβασμιότο πατέρα τους, τον αγαπητό μας αδελφό Μητροπολίτη Νέας Ζηλανδίας κύριο Μύρωνα, το δικό μας άνθρωπο, το κριτικό. Τα πάντα είναι πανέμορφα. Η γιαγιά μου είναι από το Ηράκλειο και νιώθω πραγματικά συγκινημένη. Πολλά τα συναισθήματα στην καρδιά μου που βρίσκομαι στην Κρήτη μαζί με τον σεβασμιότατο. Τα πάντα είναι φανταστικά. Οι άνθρωποι είναι τόσο φιλικοί, τα τοπία πανέμορφα. Είναι μια καλή ευκαιρία να γνωρίσουμε την Κρήτη, η οποία είναι πανέμορφη. Ο καιρός πολύ καλός, το φαγητό φανταστικό, μου αρέσουν πολύ και οι κριτικοί χοροί. Μου αρέσει πολύ να χορεύω. Ναι, είναι πολύ καλά, είναι κάτι διαφορετικό. Ομογενείς βρέθηκαν το πρωί στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά και στο κτίριο της Αρχιεπισκοπής, ενώ στη συνέχεια επισκέφτηκαν το Αρχαιολογικό Μουσείο και την Περιφέρεια Κρήτης. Είμαστε 4 μέρες στα Χανιά και περιοδεύσαμε εκεί σε όλα τα μέρη ενδιαφέροντος της Νέας Ζηλανδίας. Απολαύσαμε και τις ομορφιές και τις γεύσεις της Κρήτης. Είναι η τρίτη γενιά Ελλήνων και τώρα αρχίζουμε και μαθαίνουμε και τα ελληνικά. Και είναι εκεί πέρα για να δώσει μαρτυρία Χριστού, να δώσει μαρτυρία Ορθόδοξη, να δώσει μαρτυρία ελληνική και να κάνει ό,τι μπορεί καλύτερο. Και γι' αυτό και εμείς ευχόμαστε πάντοτε και προσευχόμαστε και την επιτυχία του έργου του. Τις προηγούμενες μέρες βρέθηκαν στη Λίμνο, όπου όπως είναι γνωστό, νεοζηλανδοί στρατιώτες που έπεσαν στη μάχη της Καλλίπολης ενταφιάστηκαν στο νησί, με τους νέους να προσκυνούν τους τάφους των πεσόντων. Τα δύο νησιά της Λίμνου και της Κρήτης, όπου οι νεοζηλανδοί στρατιώτες, όποτε χρειάστηκε και κλήθηκαν, ήρθαν και πολέμησαν για την ελευθερία και της Ελλάδας και του κόσμου ολόκληρου και για την αξιοπρέπεια των ανθρώπων.